περίοδο που είναι τόσα πολλά τα ζητήματα, τα σοβαρά, που δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοπιάσει. Τι να δει, τα μαύρα, βαν, τα κατασκοπευτικά που έχει μπει στη ζωή μας το βαν και μας έχει κάνει άνω κάτω, δημιουργεί πολιτικές αναταράξεις, είναι οι πολιτογραφήσεις, είναι το μεταναστευτικό, είναι οι τριμερείς που αρχίζει τη Δευτέρα. Να ξεκινήσω από το βαν, μιας και είναι επίκαιρο. Επιτρέψτε μου ό,τι θέλετε. Να κάνω μια παρατήρηση, ότι πάντοτε υπάρχει κάποιο σημείο στην επικαιρότητα το οποίο συγκεντρώνει όλο το ενδιαφέρον του κόσμου, και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να περνάει απαρατηρητό, αλλά το μείζον ζήτημα το Κυπριακό αφήνεται στη σκιά, σε δεύτερη μοίρα. Είναι τραγικό το γεγονός. Και αναρωτιέται κανείς μήπως όλα αυτά τα πράγματα γίνονται εντελώς συμπτωματικά, είναι τυχαία ή γίνονται για να αποσπάται η προσοχή και να μην βλέπουμε. Θα πάει και προηγουμένως στην κουβέντα με τους κυρίους και την κυρία, ότι είναι τραγικό οι λίγες ώρες πριν από μια πολύ σημαντική, όπως έχει χαρακτηριστεί, κρίσιμη συνάντηση που παίζει τη τύχη ενός λαού και ενός μιας χώρας, να έχουμε αυτό μπροστά μας. Έτσι, το οποίο ακριβώς επισκιάζει όλα τα πάντα. Και βλέπεις και συναντήσεις στο Προεδρικό και βλέπουμε και κουβέντες και αν παρακολουθεί, ποιος παρακολουθεί. Στο τέλος έχω καταλήξει ότι όλοι παρακολουθούμε όλους. Υπάρχει ένα μπέρδεμα τώρα. Όχι, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη γενίκευση, κύριε Πέστε μου λίγο λίγα τη θέση. Εντάξει, υπάρχει υπόθεση σε αυτό το ζήτημα. Δεν είναι ένα αθώο βαν μετεωρολογικό όπως προσπάθησαν να το παρουσιάσουν. Δεν κάνει παρακολουθήσεις ιδιωτικών δεδομένων. Την ιδιωτική μας ζωή την έχουν αλώσει εδώ και χρόνια και ξέρουν το κάθε τι. Και δεν νομίζω ότι η ιδιωτική ζωή του καθενός θα μπορούσε να έχει πια στην εποχή μας της κατοχύρωσης των ανθρωπίνων, της θεωρητικά κατοχυρωμένης υπόστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τέτοια μεγάλη σημασία στο πολιτικό γίγνεσθε. Εδώ μιλάμε είτε για πολιτική κατασκοπία ανάμεσα στα κόμματα, τις παρακολουθήσεις κομμάτων, είτε για θέματα εθνικής ασφαλείας που αφορούν και την εσωτερική ασφάλεια και τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν από το εξωτερικό, είτε είναι δράσεις ξένων μυστικών υπηρεσιών, εμπορική κατασκοπία, όλα αυτά τα πράγματα είναι στην ατζέντα. Εκείνο που πραγματικά αναρωτιέμαι είναι γιατί δεν εκλήθησαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να ενημερωθούν για αυτό το ζήτημα. Ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε θέσει αυτό το θέμα ως αλληλεγγύη και βεβαίως το γεγονός ότι το έθεσε το ΑΚΕΛ, ναι, με πολύ σεβασμό για το ΑΚΕΛ, θα έλεγα ότι ίσως έχει και τις ισχυρότερες υπηρεσίες αντικατασκοπίας για να μπορέσει να το, να το αντιληφθεί, να το ανακαλύψει. Εμείς μπορεί να σας καλέσει στην πορεία και εσάς ο Πρόεδρος να πάρει ένα-ένα τα κόμματα να σας καλέσει. Κοιτάξτε, την άλλη εβδομάδα αυτή η ιστορία θα έχει ξεχαστεί όπως ξεχάστηκαν τα διαβατήρια, ο συνεργατισμός και όλα αυτά τα πράγματα. Την άλλη εβδομάδα δεν θα ασχολείται κανείς ούτε με το ΒΑΝ. Επί της ουσίας, αγαπητή μου Ελένη Θεοχάρου, θεωρείς ότι πέρα από την έρευνα που γίνεται τώρα από την αστυνομία, δεν ξέρω τι θα καταδείξει η έρευνα, υπάρχουν ερωτηματικά τα οποία δεν έχουν απαντηθεί και είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να απαντήσει? Όχι, ξέρεις, η κατασκοπία πολιτική είναι ένα. Ο κόσμος όμως που ακούει και διαβάζει έχει τραλαθεί τελείως. Σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Μπαίνει ο άλλος με μηχανήματα τα οποία λέει για τον καιρό και γίνεται ένα υπερσύγχρονο κατασκοπευτικό εργαλείο. Ναι, βέβαια. Ανεξέλεκτα. Αν τα συνδυάσει όλα αυτά κανείς με το γεγονός ότι κάποια στιγμή έπεσαν όλες οι ηλεκτρονικές σελίδες των κυβερνητικές εφημερίδες, των κυβερνητικών υπηρεσιών, αν λάβουμε υπόψη μας ότι κάποιοι οπλοφορούσαν ενώ υπήρχε ισχυρή αντίδραση από μέρους της αστυνομίας, αν λάβουμε υπόψη την πληροφορία ότι η συγκεκριμένη που στελέχωναν το ΒΑΝ και την όλη υπηρεσία είχαν σχέσεις με μεγάλο πολιτικό κόμμα. Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι αναφέρθηκε πως και η ίδια η αστυνομία χρησιμοποιούσε τις υπηρεσίες αυτού του σε κάποιες περιπτώσεις, της εταιρείας. Νομίζω Μήλος. Ότι υπάρχει αναγκαιότητα για ένα ξεκαθάρισμα. Τώρα βεβαίως αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκαλύψει στον κύριο Άνδρο Κυπριανού κάτι που άπτεται της ασφάλειας του κράτους και λήξει αυτή η ιστορία, θεωρητικά αν λήξει αυτή η ιστορία, τότε ναι, πράγματι είναι που πολίτη, θα μας μπουν ψήλοι στα πολίτη, αυτιά όλων. Να ενημερώσει κάποιος τι γίνει δηλαδή. Σωστά. Λοιπόν, πάμε λιγάκι τώρα στο πολύ σοβαρό, γιατί είναι πολύ σοβαρό και όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Είναι το Κυπριακό. Έχουμε τη Δευτέρα μερικά 24 ώρα
όπως έχει χαρακτηριστεί και πολύ κρίσιμη η συνάντηση, ταυτόχρονα υπάρχει μια ευρύτερη, γενικότερη απογοήτευση και χαμηλές προσδοκίες ότι τίποτα το καινούργιο δεν θα προκύψει και ότι ακόμα ένα διέξοδο ή στην καλύτερη των περιπτώσεων θα χορέψουν σε ρυθμούς τουρκικούς. Τι λέτε εσείς για το θέμα αυτό? Θα βγει κάτι από αυτήν την ιστορία? Πρέπει να πάμε σε μια τρίμερη τέτοια? Κοιτάξτε, εάν λάβουμε υπόψη μας τις πάγιες θέσεις της κυπριακής κυβέρνησης όπως τις διατύπωσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, που έλεγε ότι δεν θα πάμε σε καμιά συνομιλία για το Κυπριακό αν δεν αρθούν τα τετελεσμένα της νέας εισβολής ή αν δεν συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς, βλέπουμε ότι πάμε χωρίς να έχουν ανοιχτή ατζέντα. Όχι μόνο με ανοιχτή ατζέντα, χωρίς να έχουν εκπληρωθεί αυτοί οι δύο όροι που έβαζε ο πρόεδρος. Και μου θυμίζει τη συνάντηση της 1ης Δεκεμβρίου του 1915, όταν έλεγε ότι του 2015, όταν έλεγε ότι δεν πρόκειται να πάει σε συνομιλίες αν δεν φύγει το μπάρπαρος από τις θάλασσες της Κύπρου, και σε εκείνο το δείπνο της 1ης Δεκεμβρίου συμφώνησε και ξεκίνησε ξανά η διαδικασία για την επίλυση του Κυπριακού. Δηλαδή αυτή η άνευ όρων μαζί, πάντοτε να βλέπουμε ότι υποχωρεί η δική μας πλευρά, πηγαίνει στις συνομιλίες. Η Τουρκία θεωρεί κεκτημένα όλα όσα έχει κερδίσει από τις προηγούμενες συνομιλίες, αλλά για μας είναι ως να μην είχαν γίνει, ως να μην είχαν διεκδικηθεί. Καταλαβαίνετε ότι δεν μου εμπνέει καμιά εμπιστοσύνη για τη συνάντηση της Δευτέρας. Βέβαια, χθες ο Υπουργός των Εξωτερικών σε μία παρέμβαση του σε μέσο, στο κρατικό ραδιόφωνο, τηλεόραση, είχε πει ότι μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις και να υπάρξουν μεγάλες αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν και μεγάλες προσδοκίες από αυτή την ιστορία. Δεν αποκλείονται, λέει, εκπλήξεις. Μάλιστα. Ναι, νομίζω ότι οι εκπλήξεις που μας περιμένουν είναι ότι ως βρεγμένες γάτες θα συρθούμε στις συνομιλίες και από εκεί και πέρα με τους τουρκικούς όρους, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία είναι ένας βασικός παίχτης σε αυτή την ιστορία και κανένας Ακιντζή, κανένας Ταλάτ, κανένας Έρογλου, κανένας Κιλιντζίρογλου δεν μπορεί... Το παιχνίδι το κάνει η Τουρκία, το ακριβώς. Συνεπώς, γιατί να έχουμε αυτές τις ψευδεστήσεις, ναι, και να πιστεύουμε ότι έστω και αυτή η όρη αναφοράς που υποτίθεται ότι έχει καθορίσει η κυπριακή κυβέρνηση κάποια στιγμή θα συμφωνηθούν. Αυτή τη στιγμή πάμε χωρίς όρους αναφοράς σε ένα δίθεν άτυπο δείπνο με όλη αυτή τη σημειολογία στο ξενοδοχείο όπου βρίσκεται κοντά στο πόλεμο και τα λοιπά, κοντά στο τείχος και τα λοιπά. Στο τείχος και όλες τις ιστορίες. Ξέρετε κάτι όμως, είτε με όρους πάμε, είτε χωρίς όρους πάμε, είτε με ατζέντα, είτε χωρίς, η Τουρκία δεν φαίνεται έτοιμη ή διατεθειμένη να προχωρήσει σε επίλυση του Κυπριακού. Δεν είναι το ζήτημα της Τουρκίας, κύριε Δημητρόπουλε. Η Τουρκία ήταν, είναι και θα παραμείνει ως έχει. Σημασία έχει το περιβάλλον, οι συνθήκες μέσα στις οποίες πάμε στις συνομιλίες. Δηλαδή έχουμε διαφοροποιήσει προς όφελος μας τις συνθήκες. Ξανά. Έχουμε αλλάξει δεν τα θέλετε, δεδομένα. Δεν ξέρουμε τουλάχιστον εμείς. Όχι μόνο, μα είναι πασιφανές, μα το ξέρουμε, μα το έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξέρω, τίποτα χαρτιά εδώ, κρυμμένα ή άλλοι. Ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα ούτε χαρτιά ούτε ντοκουμέντα. Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι πάμε ξυπόλυτη σταγκάθια, όπως πηγαίναμε πάντοτε, χωρίς να έχει διαφοροποιηθεί το ισοζύγιο δυνάμεων, να μου πείτε είναι πανίσχυρη η Τουρκία. Είναι πανίσχυρη η Τουρκία γιατί εμείς αφήσαμε να είμαστε η πιο εξευτελιστικά αδύναμη πλευρά σε αυτή τη διαδικασία των συνομιλιών. Άρα και λέτε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, ό,τι και να προκύψει, θα είναι σε βάρος της Κύπρου και υπέρ των συμφερόντων της Τουρκίας. Σαφέστατα, ό,τι και να προκύψει από αυτή τη διαδικασία μέσα στους όρους που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες, δεν θα είναι προς όφελος της κυπριακής υπόθεσης. Πέστε μου κάτι τελευταίο, επειδή το ζήσατε από πρώτο χέρι στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα του μεταναστευτικού. Διάβαζα σήμερα 30.000 αιτήσεις ασύλου. Έρχονται καραβάνια, ναι, από Συρία, από Τουρκία, από όποια χώρα εδώ στην Κύπρο καταλήγουν. Κύριε Δημητρόπουλε, όταν έθετα αυτά τα ζητήματα, ήδη από το 2014, 2015, 2016 συνεχώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ήταν μεν οι ροές μικρότερες, αλλά υπήρχαν ροές, υπήρχε είσοδος παρανόμως διακινουμένων ατόμων, είτε φυγάδων, είτε μεταναστών, είτε λαθρομεταναστών, είτε όπως θέλει ο καθένας να τους αποκαλέσει, και ζητούσα την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπήρχαν άνθρωποι εδώ στην Κύπρο που με απεκάλεσαν ρατσίστρια ακριβώς για αυτό το λόγο. Τώρα ο Υπουργός μας των Εσωτερικών που απαιτεί την ευρωπαϊκή βοήθεια είναι ρατσιστής. Ναι. Σε καμιά περίπτωση. Ρατσίστρια, λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί να βάζουν τα πράγματα. Ρατσίστρια ένα άτομο το οποίο
έχει γυρίσει όλο τον πλανήτη και έχει βοηθήσει μαύρους, κίτρινους, πράσινους, κόκκινους, δεν νομίζω να είσαι. Σαφέστατα, μα δεν με άγγιζε εμένα αυτή η κατηγορία, αλλά θα μπορούσε να αγγίξει τον οποιοδήποτε Κύπριο πολίτη. Και θέτε και σε σοβαρή δοκιμασία το μυαλό αυτών που εκτόξευαν την κατηγορία και εξακολουθεί να τη θέτει. Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Δεν έπρεπε τόσα χρόνια να είχαν ληφθεί μέτρα, δεν έπρεπε τόσα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκπρόσωποι μας στην Επιτροπή, Κυπριακή κυβέρνηση να είχε θέσει το θέμα. Αυτή τη στιγμή που είναι διάτρητη εντελώς η πράσινη γραμμή, που την άλλη την λένε και σύνορα, άλλη την λένε όπως θέλουν, έρχονται τα καραβάκια κάθε μέρα, δεν ξέρω αν ανακοινώνονται όλες οι αφήξεις, έχουμε μεγάλα στρατόπεδα. 400 με 800 άτομα περνάνε από την πράσινη γραμμή, λέει, καθημερινά. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα τρομακτικό αριθμό. Στο Ερτζάν το κατεχόμενο το παράνομο με αεροπλάνο από την Τουρκία. Αυτά τα είχαμε καταγγείλει από καιρό και είχαμε καταγγείλει το γεγονός ότι οι τουρκικές αερογραμμές είχαν πτήσεις από κάθε αφρικανική χώρα με 15-20 δολάρια για την Κωνσταντινούπολη και από εκεί τους διοχέτευαν είτε προς την Ελλάδα στα ελληνικά νησιά, είτε προς την Κύπρο, είτε αν υπήρχε δυνατότητα προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να πω και το τελευταίο, ότι η κυπριακή κυβέρνηση έχει διασφαλίσει ένα κονδύλι εδώ και πάρα πολύ καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ιατροφαρμακευτική περίθαψη τουλάχιστον όσων αφήκνυνται καθημερινά ή στις ελεύθερες περιοχές. Αυτή τη στιγμή όσοι ασχολούνται με αυτό το ζήτημα παραμένουν απλήρωτοι. Τελειώνει ο χρόνος, είναι από τον Ιανουάριο. Λοιπόν, κάπως πρέπει να σοβαρευτούμε και οι υπηρεσίες του κράτους να αναλάβουν τις ευθύνες τους για αυτό το ζήτημα. Γιατί μετά θα βρίσκουμε άκρη. Δεν θα βρίσκουμε γιατρούς και νοσοκόμους να κάνουν αυτή τη δουλειά. Έτσι, δηλαδή, εδώ χθες άκουγα από τις ειδήσεις ότι είναι ζητήματα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ναι, σαφέστατα είναι θέματα. Αλλά και οι λειτουργοί οι οποίοι πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά θα πρέπει να πληρώνονται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία σας. Πάντα έτσι χρήσιμη. Και βέβαια, μας χρωστάτε ως εκπομπή ένα ταξίδι με τους γιατρούς του κόσμου. Μακριά να πάμε κι εμείς. Επίκειται ταξίδι στο Κουρδιστάν. Όλα μας έχετε συνέχεια στο περιθώριο. Επίκειται ταξίδι στο Κουρδιστάν. Αν επιθυμείτε, θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε λοιπόν, μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, βολτούλα στις επαρχίες μας. Πάμε, Χαρούλα, να ξεκινήσουμε από την Ειρήνη στη Λάρνα.